Λοιπόν, Ζήνα, κυρίε και κύριοι, είχαμε αρχικά ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό σε κατοικημένη περιοχή στο Μενίδη, συγκεκριμένα στην οδό Λαοδικία. Τώρα, τώρα είναι αυτό, έτσι. Ακριβώ. Εκεί λοιπόν είχαμε μία βόμβα που σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής ήταν βάρους 10 κιλών και τοποθετημένη εκρηκτική ύλη μέσα σε κουβά. Αυτά είναι τα πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή από το σημείο όπου οι αστυνομικοί του τμήματο εξουδετέρωση εκρηκτών μηχανισμών ευτυχώ έσπευσαν και την εξουδετέρωσαν. Σύμφωνα όμω με πολύ καλά πληροφορημένε αστυνομικέ πηγέ, εάν οι αστυνομικοί του ΤΕΜ είπαν ότι αν έσκαγε αυτή η βόμβα, αν είχαμε την έκρηξή τη, τότε θα είχε ισοπεδώσει σπίτια στην περιοχή σα. Το λέω για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα τη Όπω καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ενδεικτικό είναι ότι την ανέλαβε η δίωξη εκβιαστών τη ασφάλεια Αττική. Ενδεχομένω αυτό να λέει κάτι. Και τώρα το ερώτημα που φαντάζομαι ε, όλοι, όλοι έχουμε στο μυαλό μα είναι ποιο ήταν ο στόχο. Ναι, Μέχρι στιγμή, ακριβώ. Τον ακριβή στόχο δεν τον έχουμε. Μένει ένα αστυνομικό εκεί στη γειτονιά. Μένει ένα αστυνομικό γιορτάζ. Ο οποίο αστυνομικό ήταν ο άνθρωπο που από τι κάμερε του σπιτιού του είδε του δράστε, σύμφωνα με πληροφορίε, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και είναι ο άνθρωπο που ειδοποίησε τι αρχέ. Απλά να αυτά τα έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά και τι βλέπουμε ακριβώ εδώ, μου. Βλέπουμε του αστυνομικού που είναι ακριβώ πάνω από το σημείο. Έχει πρώτα απ' όλα να πούμε αποκλειστεί ο χώρο, εννοείται για την ασφάλεια των πολιτών. Όλοι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από το σημείο και εξουδετερώνουν ε, τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο, να σα πω τώρα από εκεί που το άφησα, όσον αφορά το στόχο. Ε, το, ένα βασικό σενάριο είναι το εξή. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα σπίτι. Στο σπίτι αυτό διαμένει ένα άτομο το οποίο στο, μακρι, στο παρελθόν είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών ε, για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Δεν μένει πια όμω εκεί. Ah. Μένει μόνο η μητέρα του. Ωστόσο, εκτιμάται αν αυτό οι στο το γνώρισαν ή όχι Μάλιστα. και κατά πόσο θα ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κοίταξε να δεις, αν θέλει να πονέσει και έναν άνθρωπο, ο δικό σου άνθρωπο είναι ο, 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 ο ιδανικό στόχο. Γιατί όταν μιλάει κανεί ε, για τη μητέρα ή το παιδί του, τότε ο άλλο λυγίζει. Για να, για να το λέμε, πώ προέρχεται το ζήτημα Δεν ξέρω, κατα... Προ... Κατα πόσο είναι... Δεν ξέρω κατά μας. πόσο είναι μήνυμα αυτό, γιατί. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό μηχανισμό που σωστά είπε ο Αλέξανδρος, Θα μπορούσε να ισοπεδώσει ένα κεντροκραμόνιο. Εδώ πήγε 10 κιλά μίλησε. 10 δέκα δέκα. κιλά μέσα σε Δράστεια. 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 εκρηκτική ποσότητα. Εκρηκτική ύλη. <συνά> Βέβαια, να πούμε ότι η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο. Δεν έχουν καταλήξει ότι σίγουρα ήταν αυτό ο στόχο. Ωστόσο, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Να σα πω ότι εξετάζεται ο εκρηκτικό μηχανισμό. Γιατί. Είναι, έχει κάποιε ομοιότητε με άλλου εκρηκτικού μηχανισμού και συγκεκριμένα έχει μπει στο μικροσκόπιο υπόθεση πολύ μεγάλη έκρηξη που είχε γίνει στο παρελθόν στον Ασπρόπυργο. Καθώ η συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού που βρέθηκε στο Μενίδη σήμερα έχει ομοιότητε με εκείνη την υπόθεση, με αυτή την έκρηξη και με τι εκλογέ. Άρα, έπεται συνέχεια, μπορεί να έχουμε και κατά τη διάρκεια τη εκπομπή τώρα.